Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον καθηγητή παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος είναι στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Γόγο. Καλημέρα σας. Δεν μας φτάνει μόνο η πανδημία, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα, όπως έχετε καταλάβει, κύριε Γόγο, και είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα. Συνδέονται όμως, κύριε Γόγο, αυτά. Δηλαδή, όταν βλέπουμε επί εβδομάδες συγκεντρώσεις επί συγκεντρώσεων, όταν βλέπουμε χθες μια συγκέντρωση 5, 6, 7 χιλιάδων ατόμων, φαντάζομαι ότι και εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχει μια σύνδεση. Υπάρχει στις περιπτώσεις αυτές που υπάρχει εξοπλισμός, πάντα υπάρχει σύνδεση, συσχέτιση τέλος πάντων. Επομένως, εκτός από τη σύνδεση πρέπει να υπάρχει και σύνεση, επομένως πρέπει να πέσουν οι τόνοι από παντού. Είναι μια εποχή δύσκολη αυτή τη στιγμή. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Η πανδημία έχει χτυπήσει πολύ άσχημα την περιοχή, την Αττική, όλη την Ελλάδα δηλαδή. Δηλαδή, χτες και άλλες περιοχές της χώρας έχουν προβλήματα. Ζούμε τόσο καιρό στην Αχαΐα το πρόβλημα της πανδημίας. Έχουμε γεμίσει το νοσοκομείο με κλίνες COVID. Η Θεσσαλονίκη χθες έχει αρχίσει να έχει θέματα. Επομένως, χρειάζεται όλοι να μαζευτούμε μια φάση δύσκολη τώρα με συνένεση, συνένεση να ξεπεραστεί. Λέτε δηλαδή, κύριε Γόγο, ότι τώρα είμαστε στην πιο έτσι δύσκολη στιγμή ενδεχομένως και από την αρχή της πανδημίας? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο κύμα ήταν δυνατό, αλλά χτύπησε σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή έχουμε η διαφορετική ας πούμε, σχέση με το προηγούμενο, είναι ότι έχει χτυπηθεί το κέντρο της χώρας, η Αττική, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο με τόσο μεγάλο αριθμό κατοίκων, που είναι και συνοστισμένοι, είναι σε ένα μικρό χώρο μαζεμένοι όλοι. Και παράλληλα έχουμε πλέον και στην υπόλοιπη χώρα μεγάλη επιδημιολογική φόρτιση. Βλέπετε ότι το κόκκινο έχει πάει παντού. Χθες είχαμε κρούσματα ανωδικά και στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Αχαΐα παραμένουν πάνω από 100 κρούσματα καθημερινώς. Στην Κρήτη έχουμε προβλήματα, που ήταν μια πράσινη περιοχή και βλέπετε τώρα ότι έχει γίνει βαθιά κόκκινη σε μερικές πλάτες. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Γόγο, θα συνεχιστεί η πίεση. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί όμως, πού οφείλεται, κύριε Γόγο, μπορείτε να μας δώσετε τους λόγους που φτάσαμε τώρα εδώ, ενώ είμαστε σε συνεχή μέτρα και σε lockdown? Γιατί φτάσαμε εδώ? Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό που έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει ένας συνδυασμός δύσκολων, ας πούμε, παραμέτρων στην επιδημία αυτή. Το κυριότερο είναι ότι ως αυτός επιβιώνει και αναπτύσσεται μέσα από τις κοινωνικές μας σχέσεις, μέσα από την καθημερινή μας ζωή, η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί πια στο όριο που είχε περιοριστεί στην αρχή της επιδημίας. Ο κόσμος έχει κουραστεί, δεν αντέχει άλλο τον εγκλισμό, βγαίνει έξω, συναναστρέφεται. Επομένως, η τήρηση των μέτρων είναι δύσκολη στη φάση που βρισκόμαστε και δυστυχώς ο ιός έχει περάσει και στις κοινωνικές αναστροφές μας, μέσα στην οικογένεια, στις φιλικές μας σχέσεις, στη δουλειά, στις επιχειρήσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα παρεδώσε μεταξύ των διαφόρων αυτών περιοχών, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστια διασπορά, πάρα πολύ μεγάλη διασπορά. Να προσθέσω, ας πούμε, επίσης το γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη σαφώς πια είναι αποδεδειγμένο ότι έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 30 μέχρι 60%, ας πούμε, αλλά ένα 40-50% δίνει 1500 αντί για 1000 κρούσματα. Δηλαδή πολλαπλασιάζει τον αριθμό των κρούσματων. Επομένως, τώρα για πόσο διάστημα θα έχουμε τέτοια πίεση, κύριε καθηγητά, με δεδομένο ότι έχουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο μέτρων τώρα που δείχνει να αποδίδει? Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχει περιοριστεί κάπως η συγκινητικότητα σε σημαντικό βαθμό, όπως φαίνεται και από τις παραμέτρους που έχουμε. Και η συμμόρφωση είναι καλύτερη. Βλέπω και τον κόσμο να έχει περιοριστεί, να φοράει μάσκες κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζούμε τα αποτελέσματα των προηγούμενων ημερών. Θα κρατήσει αυτό, πιστεύω, τις 4 μέρες ακόμα σε αυτά τα επίπεδα. Μετά θα σταθεροποιηθεί και ελπίζω προς την άλλη εβδομάδα να έχουμε αρχίσει την ύφεση της επιδημίας, την ελάττωση των αριθμών των κρουσμάτων. Αλλά δυστυχώς θα έχουμε τη μεγάλη πίεση του σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά υπουργεία που ετοιμάζονται, ας πούμε, για την επόμενη μέρα. Το Υπουργείο Παιδείας, για τα σχολεία, υπάρχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Συντονισμού. Αλλά αυτό που τρώει όλο το λούκι αυτή τη στιγμή είναι το Υπουργείο Υγείας. Εκεί έχουμε τα μεγάλα προβλήματα, τα νοσοκομεία πιέζονται αφόρητα, οι μονάδες, οι κλινικές κόβιντ. Θα αντέξουν, πιστεύετε, κύριε καθηγητά, μαζί με τη σύμπραξη των ιδιωτικών τομέων? Υπάρχει αλέρτα αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο αλέρτα, ιδιαίτερα στην Αττική. Μιας και το λέτε, κύριε Γόγο, χθες ακούσαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, να βάζει δύο πιθανές ημερομηνίες ως επικρατέστερες για το περίφημο άνοιγμα, την 22 Μαρτίου και την 29 στις 22, με αυτά τα δεδομένα και με την πίεση που θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε, όπως λέτε, σίγουρα στο σύστημα υγείας, μπορούμε να ανοίξουμε? Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμούσα να βάλω την 29η, γιατί το βλέπω σαν πιο πιθανό, με δεδομένο ότι αυτές τις δύο εβδομάδες θα υφιστάμεθα τη μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και είναι δύσκολο οποιαδήποτε προσπάθεια ανοίγματος. Αν μου επιτρέπετε. Φυσικά υπάρχουν
και υπάρχουν και συζητήσεις για ένα παράλληλο άνοιγμα ανεξάρτητα από την πίεση στο σύστημα υγείας, όταν αρχίζουν και λατώνονται τα κρούσματα σε περιοχές, ας πούμε, οι οποίες είναι οι πιο αθώες εντός εισαγωγικών στη διασπορά. Υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά μάλλον. Το λένε και άλλοι συνάδελφοι. Μάλλον για 29 λέει πάντα. Αλλά αν μου επιτρέπετε, επειδή πηγαίνουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, σέβομαι απολύτως αυτά που ακούω. Δεν ασκώ. Δεν είναι θέμα κριτικής προς εσάς, κύριε Γόκο, σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή βλέπω ότι πηγαίνουμε και λογικά, πολύ λογικά τα λέτε, πρέπει όμως εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ή να γίνει μια τέτοια λύση που υπόθηκε προηγουμένως, δηλαδή οι περιοχές οι οποίες δεν πλήττονται από διαφόρους οι οποίοι συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στους δρόμους, να ανοίξουν έτσι ώστε να φανεί και η διαφορά, να υπάρχει και μια πίεση, διότι δεν μπορούμε να έχουμε την αντιπολίτευση γενικότερα και την αξιωματική ειδικότερα. Δεν πάω να πολιτικοποιήσω ούτε να σας εμπλέξω, αλλά πρέπει να το πω. Να λέει όλοι τώρα στους δρόμους και ταυτοχρόνως να λέμε ότι έχουμε κρούσματα. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ή γίναμε Μπέργαμο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή το όλοι στους δρόμους. Το όλοι στους δρόμους παράγει αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό που είπατε για τις 29, κύριε Γόγο, αφορά και στα σχολεία και στην αγορά. Τις σκέψεις δηλαδή για άνοιγμα και, και στα δύο αυτά πεδία. Η αλήθεια είναι ότι η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και για τις δύο κατευθύνσεις. Το λιανεμπόριο, φυσικά η αγορά, έχει μεγάλη πίεση. Προηγείται, κατά τη γνώμη μου, γιατί υπάρχει μεγάλο οικονομικό θέμα και, και εκτός αυτού και κοινωνικό. Ο κόσμος θέλει να, δεν μπορεί να ψωνίσει, ας πούμε, και οι επιχειρήσεις υποφέρουν. Υπάρχει ανεργία και όλα τα γνωστά που ξέρετε. Επήγει να ανοίξει η αγορά. Απ' την άλλη, όμως, ξέρετε ότι τα σχολεία αυτή τη στιγμή έχουν υποστεί μεγάλο χτύπημα. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι, τα παιδιά που θα τελειώσουν, οι απόφοιτοι που θα βγάλουν το λύκειο, θα δώσουν εξετάσεις λίγο καιρό. Οι φοιτητές μας που δεν μπορούν να εκπαιδευτούν στα εργαστήρια και στις κλινικές. Μπορούν να ανοίξουν ταυτόχρονα όμως, κύριε Γόγο. Θα πρέπει να το δούμε συνολικά αυτό. Νομίζω και τα δύο πήγαινε να ανοίξουν. Από την άποψη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον και με τις δυνατότητες που έχουμε, τη μεγάλη δυνατότητα χρήσης των τεστ, ας πούμε, των διαγνωστικών τεστ, ιδιαίτερα των καλύτερης ευαισθησίας και ειδικότητος αντιγονικών τεστ, τα οποία σχεδόν είναι σαν τις PCR πια. Θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα αντιγονικά τεστ σε μεγάλο βαθμό. Χθες είχαμε 60-70 χιλιάδες, θα φτάσουμε σε περιοχές. Επιχειρήσεις, σχολεία, καθηγητές, δημοτοληπτικά σε μαθητές κλπ. Για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Δεν πάει άλλο. Επομένως, κύριε Γόγο, για εσάς το ασφαλές είναι τέλος του μήνα, λέτε. Της καμπύλης, να αρχίσουμε με τέτοιες λύσεις, χρησιμοποιώντας πολλά τεστ και τηρώντας τα μέτρα, αυστηροποίηση των μέτρων μεν, αλλά άνοιγμα της αγοράς, άνοιγμα των σχολείων, με αυστηρά μέτρα και τεστ, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Αλλά σας ξαναλέω, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Υγείας έχει το πρόβλημα. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Όλοι εμείς οι υγειονομικοί πρέπει να βάλουμε πλάτες. Άρα προηγείται λοιπόν. Όλες οι βαθμίδες, όλο το σύστημα υγείας. Προηγείται λοιπόν η πανδημία και η διαχείρισή της και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Αναμφισβήτητα. Φυσικά όμως πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα, γιατί θα έρθει η ύφεση. Έχουμε αυξημένο αριθμό εμβολιασμών, θα προσθέσουν εμβολιασμοί. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την περίοδο, με τα τόσα πολλά κρούσματα, έχουμε καλύτερη θνητότητα από ό,τι είχαμε στο προηγούμενο κύμα, γιατί οι ευάλωτοι πληθυσμοί έχουν εμβολιαστεί. Επομένως, έχουμε μέσες ηλικίες που πάνε καλύτερα στην επιδημία, έχουν καλύτερη έκβαση, έχουμε λιγότερους θανάτους. Επομένως, και η διαχείριση έχει να κάνει κυρίως με το μεγάλο αριθμό των ασθενών, παρά με την κατ' ουσίαν υγειονομική διαχείρισή τους. Τώρα με τον ιδιωτικό τομέα. Γεμάτες οι κλίνες, με λίγα λόγια. Θα μας δώσετε και κάποια εικόνα για τον ιδιωτικό τομέα, πώς μπαίνει σε αυτή τη μάχη και αν χρειάζεται και άλλη ενίσχυση. Είδαμε από χθες δύο κλινικές ιατρικό περιστερίου Λιτό. Θα χρειαστούν και άλλες. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε σε μια γενική επίταξη? Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε το θετικό σημείο ότι δεν υπάρχει επίταξη, υπάρχει συνεργασία. Υπάρχει προσφορά. Η συνεργασία λύνει τα προβλήματα, κύριε Οικονόμη. Η επίταξη δεν τα λύνει. Νομίζω ότι το λέω πολιτικά γιατί το ζητάνε κάποια κόμματα. Εδώ και μήνες μιλάνε για επίταξη. Βέβαια, αν χρειαστεί, ξέρετε, στους πολέμους γίνονται και επιτάξεις και γίνονται τα πάντα. Αν χρειαστεί, πρέπει να γίνει και αυτό. Αλλά πριν από αυτό, υπάρχει συνεργασία. Νομίζω μέχρι τώρα, επειδή συμμετέχω και εγώ σε έναν όμιλο και αυτή τη στιγμή είμαι αυτός που οργανώνει το Λιτό για να δεχτεί ανθρώπους με COVID λίμωξη για να ανακουφίσουμε με 100 κρεβάτια που έχει το Λιτό, συν άλλα τόσα που έχει το ιατρικό περιστερίο που θα δεχτεί COVID περιστατικά. Αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένο το σύστημα και το ιδιωτικό σύστημα υγείας να προσφέρει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει πρώτον
Προσφέρει μονάδες. Υπάρχουν το 60% των μονάδων εντατικής θεραπείας, ας πούμε, στο Metropolitan General, είναι κατηλημένο από αρρώστους που ήρθαν από το ΕΣΥ. Mm-hmm. Έχουν δοθεί και κλίνες. Από άλλα περιστατικά. Έχουν δοθεί και γιατροί, ναι, όχι δευτερικά μονάδες, απλά περιστατικά. Έχουν δοθεί γιατροί από τις ιδιωτικές κλινικές, ίσως όχι το βαθμό που θα χρειαστούν, αλλά ξεκίνησε η διαδικασία, θα υπάρξουν και άλλοι. Και αυτή τη στιγμή οι γιατροί του συστήματος, νοσηλευτές του συστήματος, του ιδιωτικού εννοώ. Mm-hmm. Και καλά κάνουν και είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουν πλάτες όλοι. Και οι πρωτοβάθμια και οι ιδιώτες γιατροί. Είναι όταν χρειαστεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχει προσφορά των ιδιωτών, μια και το είπατε. Γιατί έγινε έκκληση χθες για τους ιδιώτες. Υπάρχει προσφορά. Όχι ως θα έπρεπε, είπε ο κύριος Γκόγκο. Όχι ως θα έπρεπε, λέτε. Κοιτάξτε, υπάρχει προσφορά, ελπίζω και φαντάζομαι. Νομίζω ο πρόεδρος του Πανελλήνιου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα πρέπει να συνδράμουν με όλες τις δυνάμεις να κινητοποιηθούν γιατροί και από το ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει ανάγκη γιατρών αυτή τη στιγμή, αναμφισβήτητα. Είναι πολλές κλινικές που δουλεύουν, πολλές κλινικές COVID, ΜΕΘ κλπ. Επομένως, όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό. Κύριε Γκόγκο. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα ελεγχθεί η κατάσταση με τη συμμετοχή και τη συνδρομή όλων και όσοι ακόμα χρειαστεί. Εντάξει, δεν περιορίζεται αυτό σε νοσοκομεία, χρειαστεί και άλλα. Επειδή ακούμε τους συναδέλφους σας από πάρα πολλά νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, να μας λένε ότι σε ξεκινήματα εφημεριών μπορεί να είναι με 3 άδεια κρεβάτια σε ΜΕΘ, 2 κρεβάτια, 1 ή και κανένα αυτή τη στιγμή. Τώρα εδώ που βρισκόμαστε και με τα δεδομένα που έχετε, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχουμε αποφύγει τον κίνδυνο να σκάσει το σύστημα. Είναι τέτοιος ο ιός, κυρία Στασοπούλου, που ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Δυστυχώς το έχουμε ζήσει αυτό επί έναν χρόνο. Λέμε κάτι και την άλλη μέρα διαψευδόμαστε. Δηλαδή, υπάρχει μια βεβαιότητα και μια ανασφάλεια όταν διαχειριζόμαστε την COVID λίμωξη, γιατί κρύβει από κάτω της, από την πρώτη, από την μπροστινή επιφάνεια, κρύβει από πίσω διάφορα προβλήματα που τα βλέπουμε μετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μεγάλη πίεση. Ξέρω πάρα πολύ καλά από αυτή την πίεση, από τον καιρό που είχαμε στην Πάτρα μαζεμένους 50 αρρώστους με 5 κλίνες. Είναι δραματική κατάσταση να μην έχεις κλίνες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να συνδράμουν όλα τα έχουν δώσει κλίνες, έχουν δώσει γιατρούς, αναπτύχθηκαν καινούριες κλίνες COVID. Mm-hmm. Αλλά αυτό ξέρετε έχει ώρα, δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Όσο και να δώσει, είναι και άλλοι άρρωστοι. Έχουμε και άλλα πρόβλημα. Καρδιοπαθείς, νευροπαθείς, καρκινοπαθείς, οι οποίοι χρειάζονται περίθαλψη. Να σας ρωτήσω κάτι αυτή τη στιγμή. Επειδή ρωτάνε πολλοί φίλοι τηλεθεατές, ακούγοντας το χρονικό περιθώριο που δώσατε, το τέλος δηλαδή Μαρτίου, ρωτάνε γιατί έχουμε και ένα ιστορικό γεγονός μπροστά μας, την 25η Μαρτίου, αυτή τη συγκεκριμένη, που έχει μια μεγάλη βαρύτητα λόγω των 200 ετών που γιορτάζουμε. Θα μπορέσει, πιστεύετε, να γίνει παρέλαση ή πρέπει να το αποκλείσουμε? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, κύριο Οικονόμου. Θα δούμε μέχρι τότε. Η συνεδρία της Επιτροπής είναι σχεδόν καθημερινή πάλι με τα προβλήματα που έχουμε. Βλέπουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να γίνει, κύριε Κόβο. Με τα σημερινά δεδομένα. Όπως είμαστε τώρα. Με τα σημερινά δεδομένα, όχι, νομίζω, κύριε Οικονόμου. Κοντά στο νου και γλώσσα θέλω να πω. Μπορούμε να το κρίνουμε και μόνοι μας. Αυτό το λέμε και εμείς. Έχω χάσει και τη συνέχεια. Έχουμε ακόμα άλλες 20-15 μέρες. Τέλος πάντων, οι άλλες δραστηριότητες νομίζω είναι πολύ σημαντικές, όπως είπαμε πριν. Το νωρίτερο δυνατό πρέπει να ξεκινήσουν και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ελάττωση και απλήρωση των κρουσμάτων που ελπίζω να είμαστε στην κορυφή αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά τα κρουσμάτα. Μακάρι, κύριε Γκόγκο. Μακάρι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να βελτιώνεται. Υπάρχει κάποιος αριθμός, συγκεκριμένος αριθμός κρουσμάτων στον οποίο πρέπει να φτάσουμε για να πούμε ότι εντάξει, με ένα τρόπο ρυθμίστηκε κάπως η κατάσταση ή ομαλοποιήθηκε? Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στα 1000 κρούσματα, για να το πω έτσι σχηματικά. Ναι, μακάρι να φτάσουμε στα 1000, κυρία Αναστασοπούλου. Είναι ένας καλός αριθμός, γιατί όχι σαν απόλυτος αριθμός, αλλά από τα 3000 το 1000 είναι μεγάλη πτώση και είναι μια πολύ καλή έκβαση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι η ύφεση, η πτώση της καμπύλης και μια δυναμική ελάττωση κρούσματων. Αν αρχίζει και πέφτει η καμπύλη, σύντομα θα φτάσει και στα 1000 κρούσματα. Να μην παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα που είναι τώρα. Αν του αύριο μεθαύριο φτάσουν τα 2.000 στα 1.500, θα φτάσει και στα 1.000. Επομένως, η δυναμική της καμπύλης, το άρτη, να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή εμείς μετράμε τον αριθμό αυτό που ξέρετε όλοι, το άρτη, ας πούμε, που έχετε ακούσει πολλές φορές, σε σχέση με τη μεταδοτικότητα. Τι προβλέπετε από αυτό? Εάν το άρτη είναι 1,10, η κατάσταση στις μονάδες και στις νοσηλίες θα είναι δραματική. Θα έχουμε πάνω από 1000 διασωλωμένους. Αν αυτό πέσει στο 0,80, μικρές διαφορές, βλέπετε, 30 πόντους που λέμε. Μάλιστα. Αν πέσει το 0,80, θα έχουμε πολύ μεγάλη αλάφρυνση σε όλα αυτά. Επομένως, η δυναμική της επιδημίας με παραμέτρους που παρακολουθούμε κι εμείς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κύριε Γκόγκο.